Τέσσερα μάτσα απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των play-off. Ωστόσο, το σημερινό με αντίπαλο τον Ηρακλή Ψαχνών για τον Ολυμπιακό Βόλου μοιάζει το σημαντικότερο. Και αυτό διότι με νίκη όχι μόνο θα παραμείνει σε τροχιά ανόδου, αλλά αφήνει πίσω τρεις βαθμούς τους Ευβοιώτες που δείχνουν να έχουν τους ίδιους στόχους. Αντίθετα, με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης, ο Ολυμπιακός Βόλου θα χάσει πολύτιμο έδαφος και ίσως και την άνοδο. Από το σημερινό παιχνίδι θα απουσιάσουν οι γνωστοί τραυματίες Καπετάνος Καράς, Κοστούλας και Κριστομπάλ. 20 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθησαν στην αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου για το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο Νίκος Παντέλης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Γκίτκο Σταυράκη Μπρέσκα Κολυμήτρα Αρβανίτη, Πινδώνη Γκούρμα Ρόκα Ιωάννου Μελίση, Κατσίκη Κατσιαρό Γιαλούση Παπα-Νικόλα, Κόμνο Ζέρι, Νικολιά, Ντινόπουλο Μόνχε και Καρίλ. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής Ψαχνών ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ο βαθμός της ισοπαλίας, ώστε να διατηρήσει τις πιθανότητες ανόδου. Από τον Ηρακλή Ψαχνών θα απουσιάσει μόνο ο τιμωρημένος Παλιγιώργος. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης στο ΔΕΑΚ έχει οριστεί ο κύριος Λιαχούδης από την Μακεδονία, έχοντας για βοηθούς τους Κούλα Χασάν και Καραγκιζόπουλο Ιωάννη.